Κύπρος εσύ Κύπρος θέλει. Το Όχθενης εσύ το Όχθενης θέλει. Τι κι αν ο Ερντογάν τον προειδοποίησε να σταματήσει τα πηγενέλα στην Τουρκία και να ασχοληθεί με πιο σοβαρά ζητήματα, ο Τατάρ έκανε πως δεν άκουσε και πέρασε άλλο ένα Σαββατοκύριακο στη μητέρα πατρίδα του. Αυτή τη φορά βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να εγγενιάσει τους προκλητικούς εορτασμούς για τη μαύρη επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Και φρόντισε να επαναλάβει κόκκινες γραμμές και συνθήματα. Για τον τουρκοκύπριο ηγέτη είναι μονόδρομος η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Σε αντίθετη περίπτωση διαμηνεί πως δεν θα κουνηθεί φίλος στο Κυπριακό. Κύπρος'ta iki ayrı halk vardır. Κύπρος'ta iki ayrı devlet vardır. Κύπρος'ta iki ayrı demokrasi vardır. Και μέσα σε μια φράση έκλεισε όλο το νόημα των τουρκικών μεθοδεύσεων. Doğu Akdeniz'deki stratejik boyutuyla hava sahası olsun, işte deniz yetki alanları olsun, karasular olsun, ekonomik münhasır bölge meseleleri olsun, mavi vatan olsun. Bütün bunlar artık bu coğrafyada varlığımızın güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi için. Με αυτό το βίντεο η Προεδρία της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας γιορτάζει 36 χρόνια ζωής. Με την ευκαιρία ο επικεφαλής της μοιράστηκε υποσχέσεις θέτοντας δύο πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος θέλει την Τουρκία μέχρι το 2023 να είναι ανάμεσα στις 10 πιο ανεπτυγμένες και ισχυρές χώρες του πλανήτη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ο δεύτερος και μάλλον υπεραισιόδοξος στόχος είναι η αυτονομία της αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία.